Good evening, everyone. Καλησπέρα σε όλους. It's good to be with you once again. Είναι ωραία να είμαστε μαζί και πάλι. We will continue. Θα συνεχίσουμε. And build on what I shared with you on Sunday morning. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτά που μοιραστήκαμε την Κυριακή το πρωί. If you were here on Sunday morning, αν ήσασταν εδώ την Κυριακή, you know that we spoke about faith. Θα είδατε ότι μιλήσαμε για την πίστη. We spoke about natural faith. Μιλήσαμε για την φυσική πίστη. And spiritual faith. Και την πνευματική πίστη. Faith that is based on our natural senses. Πίστη που χτίζεται στις φυσικές μας αισθήσεις. And faith that is built or relies on the revelation of God's word. Και πίστη που βασίζεται στην αποκάλυψη του λόγου του Θεού. Amen. Amen. Now tonight, τώρα απόψε, we will speak about the foundation of biblical faith. Θα μιλήσουμε για το θεμέλιο της βιβλικής πίστης. And the foundation of genuine Bible faith. Και το θεμέλιο της γνήσιας βιβλικής πίστης is the knowledge of God. Είναι η γνώση του Θεού. And the knowledge of His holy word. Και η γνώση του Άγιου Λόγου του. Now, to know God intimately, το να γνωρίζεις τον Θεό σε βαθιά σχέση, is to know His word. Είναι να γνωρίζεις τον Λόγο του. Because God and His word are one and the same. Γιατί ο Κύριος και ο Λόγος του είναι ένα και το αυτό. Amen. Amen. John chapter 1 verse 1 says, Ιωάννης 1:1 λέει, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Εν αρχή ήταν ο λόγος και ο λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο λόγος. Now many within the Christian circles, πάρα πολλοί στον χριστιανικό κόσμο, and outside of the Christian community, αλλά και έξω από τη χριστιανική κοινότητα, profess to know God. Προφασίζονται ότι γνωρίζουν τον Θεό. But they are unfamiliar with His word. Αλλά δεν γνωρίζουν τον λόγο του. Their knowledge of God is either based on religious traditions, η γνώση τους για τον Θεό βασίζεται είτε σε παραδόσεις, or their own experiences, ή τις δικές τους εμπειρίες, or yet on what others said about God. Ή ακόμη το τι είπαν άλλοι για τον Θεό. Now this is the reason why many struggle to believe God. Γι' αυτό και πολλοί, είναι ο λόγος που πολλοί παλεύουν να and πιστέψουν to rely τον Λόγο. On the Lord. Και να βασιστούν στο Λόγο του Θεού. Because the foundation, γιατί το θεμέλιο, is shaky and unstable. Είναι ασταθές και τρέμει. Genuine faith, η γνήσια πίστη, Bible faith, η βιβλική πίστη, is always based on the revelation of God's word. Βασίζεται πάντοτε στην αποκάλυψη του λόγου του Θεού. How many of you can say amen to that? Πόσοι μπορείτε να πείτε αμήν σε αυτό? Now, the measure of spiritual knowledge we possess, το μέτρο της πνευματικής γνώσης που έχουμε, determines the measure of faith we will exercise. Το μέτρο της πίστης που θα εξασκήσουμε. And the measure of faith we exercise, και το μέτρο της πίστης που θα εξασκήσουμε, determines the measure of grace and blessing we receive from God. Καθορίζει το μέτρο της χάρης που θα λάβουμε από τον Θεό. You see, you cannot believe God beyond the knowledge of what He said. Βλέπετε, δεν μπορείτε να πιστέψετε, να εξασκήσετε πίστη στο λόγο του Θεού πέραν από αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριος. Amen. You Amen. Understand where I'm coming from. Καταλαβαίνετε, πιάσατε το πνεύμα μου. You can only believe as far as you know. Μπορείς να πιστέψεις μόνο με βάση όσα γνωρίζεις. I say that because faith, το λέω αυτό γιατί η πίστη, operates, ενεργείται, on the platform of revelation knowledge. Στη πλατφόρμα της αποκαλυπτικής, στο θεμέλιο της αποκαλυπτικής γνώσης. Where there is knowledge, όπου υπάρχει γνώση, there is always faith present. Όπου υπάρχει γνώση, πάντα υπάρχει και πίστη παρούσα.
when you know that you know, όταν ξέρεις ότι ξέρεις, you don't struggle to believe God. Δεν δυσκολεύεσαι να πιστέψεις τον Κύριο. Faith is not a struggle. Η πίστη δεν είναι μια πάλη. You rest. Είναι ανάπαυση. Faith always rests. Η πίστη πάντοτε είναι σε ανάπαυση. Because faith always knows. Γιατί η πίστη πάντα γνωρίζει. Amen. Amen. So we don't really have a faith problem. Στην ουσία δεν έχουμε πρόβλημα πίστης. But we do have a knowledge problem. Αλλά έχουμε πρόβλημα γνώσης. We struggle with our faith. Παλεύουμε με την πίστη μας. Because we don't have enough knowledge. Γιατί δεν έχουμε αρκετή γνώση. This is so important. Once you grasp what I'm sharing with you. Εάν πιάσετε αυτό που σας λέω. You will go from here. Θα φύγετε από εδώ. You will never struggle with your faith when you know. Και ποτέ δεν θα έχετε πρόβλημα, δυσκολία με την πίστη σας. When you know that God loves you. Όταν ξέρετε ότι ο Θεός σας αγαπά. You will never again feel rejected. Ποτέ ξανά δεν θα νιώσετε απορριμμένοι. Or insecure. Ή ανασφαλείς. Or afraid. Ή φοβισμένοι. Amen. Amen. So we don't really have a faith problem, but we have a knowledge problem. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα πίστης, αλλά γνώσης. Lack of revelation knowledge. Η έλλειψη αποκαλυπτικής γνώσης. Is the cause of all failure in the church. Είναι αιτία για κάθε αποτυχία μέσα στην εκκλησία. God said through the mouth of Hosea the prophet that his people are destroyed because of a lack of knowledge. Ο Κύριος μίλησε μέσω του Οσιέ, του προφήτη, ότι ο λαός μου είπε χάνεται διέλειψη γνώσεως. And God said through the prophet. Και ο Θεός είπε μέσω του στόματος του προφήτη. If you reject knowledge, εάν αρνηθείτε τη γνώση, God will reject you. Ο Θεός θα αρνηθεί εσάς. Now, ignorance η άγνοια is the opposite of knowledge. Είναι το αντίθετο της γνώσης. Ignorance is the primary weapon of the devil. Η άγνοια είναι το πρώτο όπλο του διαβόλου, του εχθρού. And he is called the prince of ignorance. Και αποκαλείται ο άρχοντας της άγνοιας. Why? Because ignorance and darkness are one and the same. Γιατί η άγνοια και το σκοτάδι είναι ένα και το αυτό. He is the prince of darkness. Είναι ο άρχοντας του σκότους. He is the prince of ignorance. Είναι ο άρχοντας της άγνοιας. Darkness in the Bible is referred to ignorance. Το σκοτάδι στη Βίβλο πάντοτε αναφέρεται στην άγνοια. And ignorance is the platform. Είναι η πλατφόρμα. Or the field in which the devil works. Ή ο χώρος όπου ο διάβολος εργάζεται. If he has no platform, εάν δεν έχει πλατφόρμα, he cannot launch any attacks towards you. Δεν μπορεί να ξεκινήσει επίθεση εναντίον σου. If we destroy his platform, αν καταστρέψουμε την πλατφόρμα του, we can also destroy his works. Μπορούμε επίσης να καταστρέψουμε τα έργα του. Not just in our own lives. Όχι μόνο στη δική μας ζωή. But in the lives of our loved ones. Αλλά και στη ζωή των αγαπημένων μας προσώπων. And in the lives of those we minister to. Και στις ζωές των προσώπων στους οποίους διακονούμε. Now listen carefully. Ακούστε προσεκτικά. To stop his work. Το να σταματήσουμε το έργο του. We must receive light. Θα πρέπει πρώτα να λάβουμε φως. And light is knowledge. Και το φως είναι γνώση. And knowledge comes through the word. Και η γνώση έρχεται μέσω του λόγου. Listen to what Psalm 119 and verse 30 says. 119 verse 30. Ψαλμός 119, εδάφιον 30. The psalmist said, είπε ο ψαλμτωδός,
The entrance of thy words giveth light. The entrance of thy words giveth light. Psalm 119, verse 130. Did I say 30? I'm sorry. Ψαλμός 119, εδάφιο 130. Ναι. Η φανέρωση στο λόγο σου φωτίζει. It giveth understanding unto the simple. Συνετίζει τους απλούς. Let's change that a little bit. Ας το παραφράσουμε αυτό. The entrance of thy words giveth knowledge. Η φανέρωση στο λόγο σου δίνει γνώση. When you receive the word of God, όταν λάβεις το λόγο του Θεού, you accept and receive it, τον αποδέχεσαι, τον λαμβάνεις, it brings knowledge and light to your heart and to your mind. Φέρνει γνώση και φως στην καρδιά και στο μυαλό σου. Now, we have a common phenomena in the church today. Έχουμε ένα συχνό φαινόμενο στην εκκλησία σήμερα. And I say this in love. Το λέω με αγάπη. Most believers do not study the word for themselves. Οι περισσότεροι πιστοί δεν μελετούν ατομικά το λόγο του Θεού. They live off second-hand knowledge. Αλλά περνούν με αυτά που παίρνουν από άλλους. What do I mean second-hand knowledge? Ή μεταχειρισμένη γνώση. Τι εννοώ με αυτό? Second-hand knowledge is knowledge you receive from someone else about God. Η μεταχειρισμένη γνώση είναι αυτή που λαμβάνεις από κάποιον άλλον για, που αφορά τον Θεό. Rather than going to God direct and receive from Him through intimacy and friendship with Him. Αντί να λαμβάνεις, θα έπρεπε να λαμβάνεις κατευθείαν από τον Θεό άμεση γνώση. Some people can only receive knowledge through other people. Κάποιοι μπορούν να λάβουν γνώση μόνο διαμέσου άλλων. But they cannot receive direct knowledge from God Himself as they fellowship with Him. Όμως δεν μπορούν να λάβουν γνώση κατευθείαν από τον Θεό μέσα σε κοινωνία. Now that's second-hand knowledge. Αυτό είναι μεταχειρισμένη γνώση. And you can believe through second-hand knowledge. Και μπορείς να πιστέψεις μέσω μεταχειρισμένης γνώσης. But your faith will only rise to a certain level. Αλλά η πίστη σου θα ανέβει μόνο μέχρι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Let me give you a beautiful example. Να σας δώσω ένα όμορφο παράδειγμα. It's recorded in the scriptures. Είναι γραμμένο στη γραφή. Where a certain people were not satisfied with second-hand knowledge. Όπου κάποιος λαός δεν ήταν ευχαριστημένος με μεταχειρισμένη γνώση. But they pressed into Jesus. Όμως πλησίασαν τον Ιησού. And they have experienced first-hand knowledge. Και εμπειρεύτηκαν άμεση γνώση. As a result of having an encounter with the Lord Jesus. Ως αποτέλεσμα λόγω του ότι είχαν προσωπική εμπειρία με τον Ιησού. Amen. They had a personal encounter and a personal experience. Είχαν μια προσωπική σχέση και εμπειρία με τον Ιησού. And this beautiful people. Αυτός ο όμορφος λαός. This story is recorded in John's Gospel chapter 4. Είναι στον Ιωάννη κεφάλαιο 4. Where Jesus had an encounter with a woman at the well. Όπου ο Ιησούς είχε συνάντηση με την γυναίκα στο πηγάδι. How many of you know this story? Πόσοι γνωρίζετε την ιστορία? The woman from Samaria. Με τη Σαμαρείτης. She had an encounter with Jesus at the well. Είχε συνάντηση με τον Ιησού στο πηγάδι. And she ran after that encounter and ran into the city and testified that Jesus is the Messiah. Αμέσως μετά που είδε τον Ιησού, έτρεξε στην πόλη και ομολόγησε ότι είδε τον Ιησού τον Μεσσία. Listen to what scripture says. Ακούστε τι λέει η Γραφή. John chapter 4 verse 39. Κεφάλαιο Ιωάννης 4:39.
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman which testified, he told me all that I ever did. Εξεκίνησε δε της πόλεως πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια το λόγον της γυναικός μαρτυρούσης ότι μη είπε πάντα όσα έπραξε. They heard her testimony. Άκουσαν την ομολογία της. She spoke about Jesus. Μίλησε για τον Ιησού. She preached Jesus to them. Τους κήρυξε τον Ιησού. And the Bible says many believed on him. Και η Βίβλος λέει πολλοί επίστεψαν. Because of her words. Λόγω των δικών της λόγων. But listen. Αλλά ακούστε. The Samaritans though did not stay with second hand knowledge. Οι Σαμαρίτες δεν παραμείναν με αυτήν την μεταχειρισμένη γνώση. About Jesus. Για τον Ιησού. But they pressed in and they persuaded the Lord to stay with them. Όμως έκαναν προσπάθεια να πλησιάσουν στον Ιησού και να παραμείνουν μαζί του. Scripture says they besought him, they asked him. Βίβλος λέει τον εξήτησαν επιμελώς. They begged him to stay with him. Τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους. And Jesus stayed 2 days in that city. Και ο Ιησούς παραμείνε 2 μέρες σε εκείνη την πόλη. Now Scripture says in John 4:40. Και Ιωάννης 4:40 λέει. So when the Samaritans were come to him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. Καθώς λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Then the Samaritans turned to the woman and said. Then. No, this is not a scripture. Οι Σαμαρίτες στράφηκαν προς τη γυναίκα και είπαν. And we find that in John 4:42. Αυτό είναι στον Ιωάννη 4:42. Now listen carefully to what they say to the woman. Ακούστε προσεκτικά τι είπαν στη γυναίκα. Now we believe. Τώρα πιστεύουμε. Not because of thy saying. Όχι για τον δικό σου λόγο. For we have heard him ourselves. Επειδή εμείς ακούσαμε. And know. Και γνωρίζουμε. That this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ότι αυτός είναι αληθώς ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Do you see the difference? Βλέπετε τη διαφορά. Listen carefully to what the Samaritan said. Ακούστε προσεκτικά τι είπαν οι Σαμαρίτες. Now we believe. Τώρα πιστέψαμε. Not because of what you said. Όχι λόγω των δικών σου λόγων. For we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Εμείς ακούσαμε και γνωρίζουμε ότι όντως είναι ο Σωτήρ του κόσμου. Now the Samaritans had a personal encounter with Jesus. Οι Σαμαρίτες είχαν προσωπική εμπειρία με τον Ιησού. Which led them to receive first-hand knowledge of his person and his work. Που ήταν η αιτία να λάβουν άμεση γνώση του προσώπου του Κυρίου και του έργου του. That's what I'm talking about. Και είναι αυτό το σημείο που θίγω. There is a difference. Υπάρχει διαφορά. Between hearing about Jesus from someone else. Από το να ακούς για τον Ιησού από κάποιον άλλο. Than to hear him yourself personally in your heart. Με το να ακούσεις τον Ιησού προσωπικά στην καρδιά σου. For they said, we have heard him ourselves and we know. Διότι είπαν, εμείς ακούσαμε και τώρα γνωρίζουμε. And we know. Και γνωρίζουμε. Now these are tremendous statements. Αυτές είναι φοβερές δηλώσεις. That fell from the lips of these people. Που μιλήθηκαν από τα χείλια αυτών των ανθρώπων. Their faith was no longer based on somebody else's knowledge. Η πίστη τους πλέον δεν βασίστηκε στη γνώση κάποιου άλλου. But on their own personal experience and fellowship with the Lord Jesus himself. Αλλά στην προσωπική γνώση τους με τον Ιησού Χριστό τον ίδιο. There is a kind of knowledge. Υπάρχει ένα είδος γνώσης. That comes into our spirits. Που μπαίνει μέσα στο πνεύμα μας directly from God himself through his spirit.
κατευθείαν από το Πνεύμα του Θεού. As we fellowship with him in prayer, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του στην προσευχή, that cannot be replaced, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, nor substituted with anyone else's words, ούτε να αντικατασταθεί με τα λόγια κάποιου άλλου. And this is what is missing, και αυτό είναι που λείπει, by and large from the church today, κατά πολύ από την εκκλησία σήμερα. And let me say this, και να πω το εξής, no matter how anointed your pastor is, άσχετα με το πόσο χρησμένος είναι ο ποιμένας, and he is, και είναι, or the person you listen to in order to educate you about God, ή αυτόν που ακούς για να λάβεις γνώση, παιδεία για το Θεό. They can never replace, αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ποτέ, what you can receive directly from the Lord as you seek his face and pursue his presence. Το τι μπορείς να λάβεις από τον Κύριο κατευθείαν καθώς τον εξητείς, την παρουσία του. No one can replace that. Κανείς δεν μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό. There is no substitute for that. Δεν υπάρχει αντικατάστατο γι' αυτό. Fellowship with God, η κοινωνία με τον Θεό, and his word, και τον Λόγον του, is the mother and the nurturer of our faith. Είναι η μητέρα και ο νουθετής της πίστης μας. We must go a step further, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα, from what is taught and preached to us. Πέραν από αυτό που μας έχει διδαχτεί, we must press into God's presence, θα πρέπει να μπούμε δυναμικά στην παρουσία του and Θεού, make what is taught and what is preached from the word our own revelation, και να κάνουμε προσωπική αποκάλυψη αυτά που διδασκόμαστε από τον Λόγο του Θεού, and receive our own light, και να λάβουμε το our own knowledge, και να έχουμε δική μας γνώση, our own light, φως, and not just live and work through someone else's revelation. Και να μην ζούμε από αποκαλύψεις κάποιου άλλου. And this is when our faith will work for us. Και τότε η πίστη θα συμβαδίζει μαζί μας. And it will take us to places, και θα μας πάρει σε μέρη, both in the natural and in the spiritual, τόσο στο φυσικό όσο και στο υπερφυσικό, where we have never been before, που δεν έχουμε πάει προηγουμένως. Something happens to your spirit, κάτι συμβαίνει στο πνεύμα σου, when you hear the Lord whisper directly through the Spirit into your spirit, όταν ακούς τη φωνή του Κυρίου από το πνεύμα του στο πνεύμα σου. That's when transformation takes place. Τότε συμβαίνει η μεταλλαγή. Jesus said something profound to the Jews. Ο Ιησούς είπε κάτι πολύ βαθύ, με βαθιά έννοια στους Εβραίους. Concerning the willingness to rejoice in someone else's light. Σε σχέση με το γεγονός ότι είχαν χαρά παίρνοντας φως από κάποιους άλλους. We have many believers today. Έχουμε πολλούς πιστούς σήμερα. They rejoice in someone else's light. Χαίρονται στο φως κάποιου άλλου. Because they don't have their own light. Γιατί δεν έχουν το δικό τους. Listen to what Jesus said. Ακούστε τι είπε ο Ιησούς. And Jesus was speaking about John the Baptist. Και ο Ιησούς αναφερόταν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. John chapter 5 verse 35. Ιωάννης 5:35. Jesus said he was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. Εκείνος ήταν ο λίχνος ο γεώμενος και φέγγον, και εσείς ηθελήσατε να αγκαλιαστείτε προς ώρα εις το φως αυτού. Many of us are comfortable to stay in that condition. Πολλοί από μας βολευτήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. And rejoice in someone else's light. Και λαμβάνουμε χαρά από το φως κάποιου άλλου. And we live from one Sunday to the next Sunday. Και περνούμε από τη μια Κυριακή στην άλλη. And we refuse to seek God for our own light and truth. Και αρνόμαστε να εξητήσουμε τον Κύριο για να λάβουμε φως και αλήθεια. Either we are too lazy, είτε είμαστε τεμπέληδες, or we are distracted with a lot of unnecessary and sometimes necessary work. Είτε
μας παίρνει την προσοχή δουλειά αχρίαστη ή και δουλειά που χρειάζεται να γίνει. I've heard so many excuses from believers. Έχω ακούσει τόσες πολλές δικαιολογίες από πιστούς. Pastor, I don't have the time to study the word. Επιμένα δεν έχω ώρα να μελετήσω τον λόγο. I work quite hard every day. Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. By the time I get home, I'm so tired. Μέχρι να πάω σπίτι είμαι πολύ κουρασμένος. Well, I say to them, if you loved the word enough, you would make time for what you love. Τους λέω, αν αγαπάς αρκετά τον λόγο του Θεού, τότε θα κάνεις χρόνο για αυτόν, για αυτό που αγαπάς. They are satisfied to live off somebody else's faith. Είναι ικανοποιημένοι με το να ζουν πάνω στην πίστη κάποιου άλλου. I know what I'm talking about. Ξέρω για ποιο πράγμα σας μιλώ. I have seen this in my own life and in my own experience, particularly with my son Stephen. Το έχω δει στην προσωπική μου ζωή, είναι προσωπικά είναι εμπειρία δική μου, ιδιαίτερα με το γιο μου, τον Stephen. Stephen lived most of his life in the light and faith of his father. Ο Στίβεν έζησε την περισσότερη του ζωή λαμβάνοντας φως από τον πατέρα του. He never missed church, ever. Ποτέ δεν έχασε συνάθρηση. In fact, he grew up in church. Κατά κρύβια μεγάλωσε στην εκκλησία. From a little boy. Από μικρό παιδί. Just like Stephen here. Όπως και ο Στίβεν εδώ. Are you listening, Stephen? Listen good. Με ακούς, άκου καλά. Because part of it, I'm talking to you. Γιατί μιλώ σε σένα. He never missed a tithe, Stephen. Ever. Ποτέ δεν αμέλησε να δεκατήσει. Never rebelled, even as a teenager. Ever. Ποτέ ούτε μια φορά δεν επαναστάτησε ούτε σαν έφηβος. Or has been disrespectful to his parents. Ούτε έδειξε ασέβεια στους γονείς του. A diligent hard worker. Ήταν ένας επιμελής. A good husband. Καλός εργαζόμενος και καλός σύζυγος. And a good father. Και καλός πατέρας. Just over 2 years ago. Πριν 2 χρόνια και κάτι παραπάνω, περίπου. One Sunday morning. Μια Κυριακή το πρωί. The Spirit of God moved on him in a powerful way. Το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε πάνω του με δυνατόν τρόπο. Which led to his release into what we call today full-time ministry. Και ήταν αιτία να μπει μέσα σε πλήρη διακονία, πλήρη απασχόληση στη διακονία. And in the last 2 years, και τα τελευταία 2 χρόνια, I have closely watched this young man. Έχω κοιτάξει προσεκτικά αυτόν τον νεαρό. He has truly come into his own. Έχει μπει στη δική του ροή, στη δική του πνευματική ροή. He has begun to bud and blossom spiritually, emotionally, mentally, spiritually, socially. Έχει ανθίσει κοινωνικά, πνευματικά, σωματικά. As he began to draw near to God. Καθώς άρχισε να πλησιάζει τον Κύριο. And receive his own light. Και να λαμβάνει το δικό του φως. And walk in the knowledge by what he receives directly from God. Και καθώς περπατά στη γνώση που λαμβάνει κατευθείαν από τον Θεό. Last 2 Sundays, he consecutively, in the last 2 Sundays, ministered at our church. Τις περασμένες 2 συνεχόμενες Κυριακές διακόνησης στην εκκλησία μας. And I've heard such wonderful testimonies from people who heard him. Και ήταν η ανταπόκριση από το πίμνιο που τον άκουσε ήταν φοβερή. And truly he has come into his own light. Και πράγματι έχει μπει στο δικό του φως. And folks around him are beginning to recognize that and are blessed by the fragrance that he brings to the fellowship. Και ο λαός έχει το αναγνωρίζει αυτό και ευλογείται με την κοινωνία, με τη διακονία του. People are asking, where has he been all these years? Και διαρωτούνται, μα πού ήταν αυτός τόσα χρόνια? He was there. Ήταν εκεί. He was in church. Ήταν στην εκκλησία. But he was content to live under my own shadow. Αρκέστηκε στο να ζει κάτω από τη δική μου σκιά, όμως. Do you see the difference? Βλέπετε τη διαφορά? If we can inspire the church as leaders, αν μπορούμε να εμπνεύσουμε την εκκλησία ως ηγέτες, to draw near to God, και να πλησιάσουμε τον Θεό, and press into His presence, και να μπούμε στην παρουσία του, and seek His face with the whole heart,
και να εξητήσουμε το πρόσωπό του με όλη μας την καρδιά. Study his word for ourselves. Και να μελετήσουμε το λόγο του. We will have a church that is filled with power and glory. Θα έχουμε εκκλησία γεμάτη με δόξα και δύναμη. You can say amen to that because that is the truth. Μπορείς να πεις αμήν σε αυτό γιατί είναι αλήθεια. Folks would come into their own and blossom. Θα είχαμε κόσμο που θα έμπαινε στη δική τους πνευματική οριμότητα. They would discover their own gifting. Θα ανακάλυπταν το δικό τους χάρισμα. Leaders don't have to tell them to do anything. Οι ηγέτες δεν θα χρειάζονταν να τους πούν να κάνουν οτιδήποτε. Or remind them of their responsibilities. Ή να τους υπενθυμίζουν για τις υποχρεώσεις τους. The word and the spirit of God will rise up within them. Ο λόγος και το πνεύμα του Θεού θα εγερθεί από μέσα τους. And they will be led by God. Και θα οδηγηθούν από τον Θεό. From within. Από μέσα. Rather than from the top. Από μέσα τους παρά από εξωτερικά. There will come a spiritual awakening. Θα συνέβαινε μια πνευματική αφύπνιση. You cannot fellowship with the word and remain indifferent when it comes to spiritual things. Δεν μπορείς να μελετήσεις το λόγο του Θεού και να παραμείνεις αδιάφορος. It's impossible. Είναι αδύνατο. Because the words Jesus said that I speak to you, they are spirit and they are life. Γιατί τα λόγια που λέω εγώ, είπε ο Ιησούς, είναι πνεύμα και ζωή. They bring a quickening. Φέρνουν μια αφύπνιση. They bring revelation. Αναζωπήρωση, φέρνουν αποκάλυψη. Amen. Amen. They would recognize who they are in Christ. Θα αναγνώριζαν ποιοι είναι εν Χριστώ. Ποιοι είναι εν Χριστώ. I dare say that many believers don't really know who they are in the Lord. Και μπορώ να πω ότι πολλοί πιστοί δεν ξέρουν ποιοι είναι εν Κυρίω. Or what God has called them to do. Ή το τι τους κάλεσε ο Κύριος να κάνουν. And I know that from experience. Το ξέρω αυτό από εμπειρία. Because often from time to time I ask believers, what did God call you to do? Γιατί συχνά ρωτώ τους πιστούς, τι σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις. What are the assignments that God has given to you? Τι σου έχει αναθέσει ο Κύριος στο έργο του. They look at me like, και με κοιτάζουν. What are you talking about? Σαν να, τι μου λες τώρα. They don't know. Δεν ξέρουν. They do not know themselves in the spirit. Δεν ξέρουν μέσα στο πνεύμα τους. Now they know the weaknesses. Ξέρουν τις αδυναμίες τους. They know the failures. Τις αποτυχίες τους. They know their sin. Ξέρουν τις αμαρτίες τους. But they do not know the power and the authority they possess in Christ. Αλλά δεν ξέρουν τη δύναμη και την εξουσία που κατέχουν εν Χριστώ. Lack of knowledge. Έλλειψη γνώσης. Revelation knowledge. Αποκαλυπτικής γνώσης. That comes directly from the Spirit of God to your spirit. Που λαμβάνεται κατευθείαν από το Πνεύμα του Θεού στο πνεύμα σου. As you spend time with God and His Word. Καθώς ξοδεύεις χρόνο με τον Κύριο και τον Λόγο του. Amen. Amen. You see, unless we do that, βλέπετε, αν δεν το κάνουμε αυτό, our minds will not be renewed. Ο νους μας δεν θα ανακαινιστεί. Or even educated according to the word of God. Ούτε και να λάβει παιδεία από τον Λόγο του Θεού. Despite the many sermons, όσες και αν είναι, όσα και αν είναι τα κηρύγματα, or the many teachings that we have heard, ή όσοι και αν είναι διδασκαλία που έχετε ακούσει. This has been an answer to my long-standing question. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που τίθεται εδώ και καιρό. Lord, why does the word work for some people and for others it doesn't work? Γιατί ο λόγος του Θεού δουλεύει για κάποιους ενώ για άλλους δεν δουλεύει? Do you know that the only difference between us modern Christians? Ξέρετε ότι η μόνη διαφορά μεταξύ εμάς τους σύγχρονους χριστιανούς and the early disciples of Christ, και τους πρώτους μαθητές του Χριστού, it's this. Είναι αυτή. The early disciples had such revelation of God's love towards them. Οι πρώτοι μαθητές είχαν τόση αποκάλυψη της αγάπης του Θεού για αυτούς, and they placed such a high value on their relationship with God. Και έβαλαν τόση μεγάλη αξία πάνω στη σχέση τους με τον Κύριο. To the point where they considered everything else insignificant and not important.
στο σημείο που θεώρησαν όλα τα υπόλοιπα ασήμαντα. Their only cry was to know God. Η μόνη τους εξήτηση ήταν ο Κύριος, ήταν να γνωρίσουν τον Θεό. And Paul said they even called their sufferings momentary light affliction. Και ο Παύλος λέει ότι θεώρησαν τις θλίψεις τους ως προσωρινές. Amen. And they ran towards their death singing praises to God. Και έτρεχαν προς το θάνατο δίνοντας δόξα στον Κύριο. What was the secret? Ποιο ήταν το μυστικό τους? They had such revelation. Είχαν τόση πολλή αποκάλυψη. And they placed such value on their relationship with God. Και έβαλαν τόση πολλή αξία στη σχέση τους με τον Κύριο. They were never afraid. Ποτέ δεν φοβήθηκαν. Amen. Amen. And let me say this, when we place real value. Και να πω το εξής, όταν βάλουμε αληθινή αξία in our relationship with God, στη σχέση μας με τον Κύριο, and what he has done for us, και αξία σε αυτό που έκανε για μας, in his great plan of salvation, στο σπουδαίο σχέδιο του για τη σωτηρία μας, and we pursue him with our whole heart, και τον εξητούμε με όλη μας την καρδιά, we will be able to walk through life, θα μπορέσουμε να περπατήσουμε στη ζωή μας with our heads held high, με το κεφάλι ψηλά, and our mouth filled with praise, και το στόμα μας γεμάτο με δοξολογία, regardless of the circumstances or the challenges we face, ασχέτως των καταστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. And we will no longer be quoting what others are saying about God. Και δεν θα επαναλαμβάνουμε, δεν θα παπαγαλίζουμε το τι λένε άλλοι για τον Θεό. But we will have our own testimony. Αλλά θα έχουμε προσωπική ομολογία. That is birthed out of our personal intimacy and relationship with God. Που γεννιέται από προσωπική εμπειρία και σχέση μας με τον Θεό. Amen. Amen. And in closing, I want to share a testimony with you. Κλείνοντας, θέλω να μοιραστώ μια ομολογία μαζί σας. Which I've mentioned briefly. Που έχω αναφέρει εν συντομία. The question that really bothered me for a long, long time. Μια ερώτηση που με απασχολούσε για πάρα πολύ καιρό, με ενοχλούσε. I knew believers were givers. Γνώριζα ότι οι πιστοί ήταν δότες. They were tithers. Δεκατιστές. They were generous. Ήταν γενναιόδοροι. But they never saw the harvest. Ποτέ όμως δεν έβλεπαν τον οθερισμό τους. They never saw the blessing of giving. Δεν έβλεπαν την ευλογία. And this bothered me. Στο δίδυν, και αυτό με ενοχλούσε. Lord, why does the word works for some people and for others it doesn't work? Και έλεγα, Κύριε, γιατί ο λόγος του Θεού για κάποιους δουλεύει και για κάποιους δεν δουλεύει? As I turned my thoughts to the Lord one morning, καθώς μελετούσα έναν πρωί, and I was teaching at that time, και εκείνον τον καιρό δίδασκα, on the principle and the power of the seed, πάνω στην αρχή και και τη δύναμη στο σπόρο. I saw the answer to my prayer. Είδα την απάντηση στην προσευχή μου. The answer to my question. Την απάντηση στο ερώτημά μου. Everything became so clear. Όλα έγιναν ξεκάθαρα. The answer was hidden. Η απάντηση ήταν κρυμμένη. In one of the verses of scripture from the book of Proverbs. Σε ένα από τα εδάφια στις παροιμίες. And I'll share it with you. Θα το μοιραστώ μαζί σας. Proverbs chapter 24, Παροιμίες 24, verse 3 and 4, εδάφια 3 και 4. Through wisdom a house is built, by understanding it is established, by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Proverbs 24, verse 3 and 4, I think. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται και δια της γνώσεως τα ταμεία θέλουσι γεμιστεί από παντός πολύτιμου και εφροσύνου πλούτου. Hallelujah. What was highlighted to my own spirit were the words knowledge. Αυτό που έπιασα στο πνεύμα μου ήταν Yes. Ήταν η λέξη γνώση, αποκαλυπτική γνώση. By knowledge,
Δια της γνώσεως. The rooms are filled. Τα ταμεία θέλουν συγγεμιστεί. With all precious and pleasant riches. Από παντός πολύτιμου και φροσύνου πλούτου. The key there is knowledge. Το κλειδί εδώ είναι η λέξη κλειδί, είναι η λέξη γνώση. Not natural, but spiritual. Όχι φυσική γνώση, αλλά πνευματική. Revelation knowledge. Αποκαλυπτική γνώση. I saw why my giving worked for me. Και είδα για ποιο λόγο το δίδυν δούλευε για μένα. I never had any problem receiving my harvest. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα να λάβω τον θερισμό μου. To this day. Μέχρι και σήμερα. I live by that principle. Ζω με αυτήν την αρχή. And I saw why it worked for me. Και τότε είδα για ποιο λόγο δούλευε για μένα. It was because it was accompanied by revelation knowledge of God's word on the subject. Ήταν γιατί συνοδευόταν από αποκαλυπτική γνώση από τον Κύριο για το θέμα αυτό. When I first heard about the tithe and the offering, όταν πρώτο άκουσα για το δέκατο και τις εισφορές, I was just a few days old in the Lord. Είχα μόνο μερικές μέρες στον Κύριο. Immediately I put it into practice. Αμέσως το έβαλα σε εφαρμογή. When I was first taught about the principle of first fruits, I acted upon the teaching out of sheer obedience. Μόλις άκουσα για την αρχή των πρωτογεννημάτων, αμέσως υπάκουσα σε αυτήν την αρχή. But listen. Ακούστε όμως. I did not stay there. Δεν παρέμεινα εκεί. I did not camp on another man's revelation. Δεν βασιζόμουν σε αποκάλυψη κάποιου άλλου. And this is where most believers stay all their lives. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι πιστοί παραμένουν για όλη τους τη ζωή. They never go deeper into the teaching of the word. Ποτέ δεν πάνε πιο βαθιά στη διδασκαλία του λόγου. They fail to study the word on the subject. Και αποτυχάνουν να μελετήσουν παραπέρα τον λόγο. And renew their minds with the word. Και να ανακαινήσουν τον νου τους με βάση τον λόγο. Do you know I spent hours in the word searching the scriptures concerning this subject. Ξόδεψα ώρες στο λόγο του Θεού για αυτό το θέμα. Hours meditating on them. Για ώρες μελέτης. Studying the subject on financial prosperity. Μελετώντας το θέμα οικονομική ευημερία. Out of my research. Μέσα από την έρευνά μου. And diligent study on the subject. Και επιμελή μελέτη στο θέμα. I gained the knowledge that was necessary. Πήρα τη γνώση που ήταν αναγκαία. Knowledge produced the kind of faith. Η γνώση που πάραξε αυτόν το είδος πίστης. Which was needed not only to give, but also to receive the harvest of my giving. Που χρειαζόταν όχι απλά για να δώσω, αλλά για να λάβω την αποκάλυψη πάνω στο. Do you know that it takes faith to give? Ξέρετε, χρειάζεται πίστη για να δώσεις. But it also takes faith to receive. Αλλά και πίστη για να λάβεις. Some people know how to give. Κάποιοι ξέρουν πώς να δίνουν. They don't know how to receive. Δεν ξέρουν πώς να λάβουν. Others know how to receive, but they never know how to give. Άλλοι ξέρουν πώς να λαμβάνουν, δεν ξέρουν πώς να δίνουν. You got to exercise faith both, giving and receiving. Πρέπει να εξασκήσεις πίστη και στο δίδυν και στο λαμβάνι. And that comes through knowledge. Και αυτό έρχεται μέσω της γνώσης. Scripture upon scripture, line upon line, precept upon precept. Εδάφιο μετά από εδάφιο, γραμμή μετά από γραμμή, διάταγμα μετά από διάταγμα. Here a little, there a little. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. I build the word into my spirit. Χτίζω το λόγο μέσα στο πνεύμα μου. And the Lord said this to me. Ο Κύριος μου είπε το εξής. The reason it does not work for others. Ο λόγος που δεν έχει αποτελέσματα σε άλλους. Others that you speak of. Άλλους που σε ακούν. Was because their giving was not accompanied by revelation knowledge and faith. Ήταν γιατί το δίδυν τους δεν συνοδευόταν από αποκαλυπτική γνώση και πίστη. And that because they did not take the time. Και αυτό γιατί δεν πήραν το χρόνο that was required to prepare their hearts που απαιτείται για να ετοιμάσουν την καρδιά τους through the diligent study of the word concerning the subject. Μέσω επιμελούς μελέτης του λόγου για το θέμα αυτό. In the natural, no farmer goes out and sows his seed on an uncultivated and unprepared ground.
Κανένας γεωργός δεν σπέρνει το σπόρο σε έδαφος που, είναι, που δεν είναι οργωμένο, καλλιεργημένο. Days plowing and cultivating before planting. Ξοδεύει μέρες καλλιέργειας, όργωσης του χωραφιού πριν την σπορά. Why is it that we think it's any different when it comes to spiritual things? Γιατί τότε να νομίζουμε είναι διαφορετικά τα πράγματα στον πνευματικό τομέα? Paul said to Timothy, study to show yourself approved unto God. Ο Παύλος είπε στον Τιμόθεο, σπούδασον να παραστήσεις σε αυτόν. Study, meditate. Σπούδασον. Research. Ερεύνησε. For yourself. Ερεύνησε για τον εαυτόν σου. The scripture says the Bereans were more noble than the Thessalonians. Η Βίβλος λέει ότι οι Βεραίοι ήταν πιο ευγενείς από τους Θεσσαλονικείς. Why? Από τους Αθηναίους. Για ποιο λόγο? They searched the scriptures. Γιατί ερεύνησαν τη γραφή. They studied them. Μελέτησαν τον λόγο του Θεού. And examined them whether what Paul was saying was true. Και εξέτασαν κατά πόσο αυτά που έλεγε ο Παύλος είναι αλήθεια. I've heard of people. Έχω ακούσει για κάποιους. They heard that somebody gave his car away and received a new car. Άκουσαν ότι κάποιος έδωσε το αυτοκίνητο του και πήρε άλλο. And because they did it, they did it too. Και πήρε καινούριο. Και γι' αυτό έκαναν και αυτοί το ίδιο. And they ended up walking. Και κατέληξαν να πηγαίνουν περπατητοί με τα πόδια. You see, they were walking on somebody else's faith. Περπατούσαν πάνω στην πίστη κάποιου άλλου. They didn't have their own faith. Δεν είχαν δική τους πίστη. And how many of us Christians, many times we like to be piggybacked. Και πόσοι από εμάς χριστιανοί μας αρέσει να μας κουβαλούν στην πλάτη. Pastor, please pray for me. Why can't you pray for yourself? What's wrong with you? Hello? So we end up living in the light of other people rather than develop our own light. Amen. And this principle works in every area. Και αυτή η αρχή εφαρμόζεται σε κάθε τομέα. Of our lives, not just in the finances. Της ζωής μας, όχι απλά στα οικονομικά. When you come on Sunday morning and Wednesday evening, όταν έρχεσαι την Κυριακή το πρωί και την Τετάρτη, what the pastor gives you, he gives it to you in a seed form. Αυτά που σου δίνει ο ποιμένας είναι σε μορφή σπόρου. He plants the seed into your heart. Σπέρνει το σπόρο στην καρδιά σου. Not the fruit, but the seed. Όχι τον καρπό, αλλά το σπόρο. What you do with that seed, αυτό που κάνεις με το σπόρο, depends what you receive. Some people they never bother to work with the seed. Κάποιοι δεν μπαίνουν στον κόπο να δουλέψουν στη σπορά τους. They never study the word. Ποτέ δεν μελετούν τον λόγο. They don't pray. Δεν προσεύχονται. Whole days go by, they don't open the Bibles. Δεν ανοίγουν τη βίβλο τους για μέρες. And then they complain why their lives are in such a mess. Και μετά παραπονιούνται γιατί η ζωή τους είναι σε χάλι. You still love me? Ακόμη με αγαπάτε? Amen. Amen. It's time for us to rise. Είναι ο καιρός να ηγερθούμε. In the power of His Spirit. Στη δύναμη του Πνεύματος του Κυρίου. Spend time with the word. Να ξοδέψουμε ώρα με τον λόγο. But how much time? As much as it needs. Μα πόση ώρα, όση χρειαστεί. As much as you need. Όσο χρειάζεσαι. It's amazing to me. Είναι εκπληκτικό. How believers. Το πόσοι πιστοί. Will spend 45 to 60 hours a week. Θα ξοδέψουν 45 με 60 ώρες την εβδομάδα. For a paycheck. Το μισθό τους, μια επιταγή. And they don't have any time at all. Και δεν έχουν καθόλου χρόνο. To spend in the Word of God, so they receive a measure of that revelation knowledge. Για το λόγο του Θεού, ώστε να λάβουν αποκαλυπτική γνώση. Do you know that the most valuable and expensive commodity on the face of this earth is knowledge, wisdom, and understanding? Ξέρετε ότι το πιο πολύτιμο απόκτημα σε αυτήν τη γη είναι γνώση, αποκαλυπτική γνώση και κατανόηση. And all three of these wonderful forces are found. Give me your Bible, please. Και οι τρεις αυτές αρετές βρίσκονται
are found in this book. Σε αυτό το βιβλίο. Nowhere else. Πουθενά αλλού. How much value do we place on this book? Πόση αξία βάζουμε σε αυτό το βιβλίο. And I'm not talking about the letter of the law. I'm talking about the spirit of life. Δεν μιλώ για το γράμμα του νόμου, αλλά για το πνεύμα του νόμου. Because Jesus said, "The words that I speak to you, they are spirit and they are life." Ο Ιησούς είπε, τα λόγια που λαλώ σε εσάς είναι πνεύμα και ζωή. There are tremendous gifts in this room. Υπάρχουν φοβερά χαρίσματα σε αυτόν τον χώρο. To turn this city right way around. Για να μεταστρέψουν αυτήν την πόλη. But it's going to take work. Θα χρειαστεί δουλειά όμως. And it's going to take time and fellowship with God. Και ώρα κοινωνίας με τον Θεό. Amen. Amen. Often people come to me and ask me for advice. What do you think I should do, Pastor? Συχνά έρχονται σε μένα για συμβουλή. Τι να κάνω επιμένα. I say, why do you come to me? Λέω, γιατί με ρωτάς. Why don't? What did the Lord say to you? Τι μίλησε ο Κύριος στην καρδιά σου. I don't know. I haven't sought Him about that. Well, I say, go seek Him first. Λέω, πήγαινε, ζήτησε από τον Κύριο καθοδήγηση. Find out what He says. Μάθε τι λέει. Come and tell me. Έλα να μου πεις. And if it's the Lord, I'll confirm it. Και αν είναι από τον Κύριο, θα σου το επιβεβαιώσω. If it's someone else, I will also confirm it. Αν είναι κάτι από κάποιον άλλο, επίσης θα σου το επιβεβαιώσω. Amen. Amen. So let's make a decision. Ας πάρουμε την απόφαση. How far do you want to go with God? Πώς, μέχρι πού θέλεις να φτάσεις με τον Κύριο. Especially you who have leadership positions. Ιδιαίτερα εσείς σε θέση ηγεσίας. Amen. Amen. How far do you really want to go? Μέχρι πού θέλεις να φτάσεις. God will take you as far as you want to go. Ο Κύριος θα σε πάρει όσο μακριά θέλεις εσύ. Not further. Όχι πέραν αυτού. Amen. Amen. Knowledge. Γνώση. Revelation knowledge. Αποκαλυπτική γνώση. Is the foundation. Είναι το θεμέλιο. Of true biblical faith. Αληθινής βιβλικής πίστης. Amen. Amen. Let's stand and pray. Thank you. Ας προσευχηθούμε. Father, we give you thanks and praise. Πατέρα, σου δίνουμε δόξα και τιμή. For the revelation of your holy word. Για την αποκάλυψη του λόγου σου. Your word is life. Ο λόγος είναι ζωή. And health to all of our flesh, your word says. Και υγεία εις πάσαν ημών της σάρκα. You sent your word and healed us. Αποστέλεις το λόγο σου και μας θεραπεύεις. And delivered us from our destructions. Και μας ελευθερώνεις από τις συμφορές μας. Teach our hearts, dear Lord. Δίδαξε την καρδιά μας, Κύριε. To fear your name. Να φοβάται το όνομά σου. To honor your word. Να τιμά το λόγο σου. And practice it. Και να τον εφαρμόζει. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού. Amen. And amen.